Βρισκόμαστε στο Λίχτενστάιν, μια μικρή χώρα στριμωγμένη ανάμεσα στην Ελβετία και την Αυστρία. Με συνολική έκταση 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το Λίχτενστάιν είναι το τέταρτο μικρότερο κράτος στην Ευρώπη με πληθυσμό 34.498 κατοίκους. Αυτό το μικροσκοπικό πριγκιπάτο με τους περιορισμένους φυσικούς πόρους δεν έχει αεροδρόμιο, κατάφερε όμως και έγινε μια ευημερούσα περιοχή. Η ιστορία του Λίχτενστάιν άρχισε το 1719 όταν ο αυτοκράτορας Κάρολος ο 13ος ίδρυσε το ομώνυμο πριγκιπάτο. Το 1806 το μικρό κρατήδιο έγινε μέλος της Συνομοσπονδίας του Ρήνου και έλαβε την κυριαρχία την οποία διατήρησε μέχρι σήμερα. Η ιστορία της Βουλής του Λίχτενστάιν ξεκινά από την εποχή του Μεσαίωνα. Η οικογένεια του Λίχτενστάιν είναι μία από τις παλαιότερες οικογένειες ευγενών της Αυστρίας. Από το 1136 υπάρχει αναφορά στο όνομα Χούγκο του Λίχτενστάιν. Από τη δεκαετία του 50, χάρη στη διαφοροποιημένη οικονομία του, που κατέχει μία από τις πιο ελκυστικές θέσεις στην Ευρώπη, είναι παράδεισος για τους φορολογούμενους όλου του κόσμου. Δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Πρωτεύουσα είναι η Βαντούζ με 5.300 κατοίκους, κύρια εμπορική περιοχή της χώρας με πολλά καταστήματα αναμνηστικών και εστιατόρια. Το σπουδαιότερο αξιοθέατο είναι το κάστρο που δεσπόζει στην πόλη. Οι πιο πολλοί κάτοικοι μιλούν γερμανικά. Αν θελήσετε να πάτε, δεν υπάρχει πιο εύκολο μέρος για να φτάσετε στο Λίχτενστάιν, διότι βρίσκεται κυριολεκτικά στην καρδιά της Ευρώπης και σε μικρή απόσταση από τις μεγάλες μητροπόλεις. Η Ζυρίχη είναι περίπου μία ώρα μακριά, το Μόναχο περίπου 3 ώρες, το Ίνσμπρουκ περίπου 2,5 ώρες και το Μιλάνο περίπου 3 ώρες. Επίσης, 3 αεροδρόμια βρίσκονται σε απόσταση περίπου 1 ώρα κοντά. Οι περισσότεροι που έρχονται εδώ είναι γιατί ίσως πρόκειται για το πιο μοδάτο σκι resort σε όλη την Ευρώπη, ιδανικό για όσους θέλουν να συνδυάσουν σκι και πολυτέλεια. Το απόλυτο ski in και ski out θέρετρο. Ανοίγετε την πόρτα του σαλέ και είστε στην πίστα. Και επειδή μιλάμε για σκι, να σας θυμίσουμε ότι οι καλύτερες προτάσεις της τουριστικής αγοράς, ειδικά αυτή την εποχή, μετά τις γιορτές, είναι και αρκετά οικονομικές. Η παριθμόν ένα κλασική επιλογή είναι το Innsbruck της Αυστρίας για όσους θέλουν να απολαύσουν τυρολέζικη γραφικότητα.
Ένα άλλο χιονοδρομικό, ανερχόμενο θέρετρο για όσους δεν θέλουν να ξοδέψουν μία περιουσία για να απολαύσουν το αγαπημένο τους σπορ είναι το Μπάνσκο στη Βουλγαρία. Προσφέρει καλές παροχές και έντονο τοπικό χρώμα. Το πιο φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο στη Γαλλία είναι το Courchevel για γκουρμέ ταξιδιώτες και φυσικά στην Ελβετία ένα από τα πιο αριστοκρατικά ski resorts στις πίστες του οποίου θα γλιστράτε πλάι-πλάι με διάσημους ηθοποιούς και επιχειρηματίες είναι το Gdansk, όπου το βράδυ έχετε πολλές επιλογές για Dolce Vita. Σερφάρουν στο διαδίκτυο, μπορούν να συνταξιδέψουν μαζί μας πατώντας ένα απλό κλικ στο ποντίκι τους στη διεύθυνση www.enlefkotv.com. Γεια σας, είμαι η Μπούλα Γεωργιού, είμαι από την όμορφη Ρόδο μας και μ' αρέσουν πολύ τα ταξίδια. Και αν δεν ταξιδεύω, τότε βλέπω την πολύ ωραία εκπομπή «Εν Λευκό». Αν όμως δεν προλάβω να την δω στην τηλεόραση, μπαίνω στο διαδίκτυο, στη γνωστή διεύθυνση www.enlefkotv.com. Συνεπώς, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τις εξορμήσεις σας, ταξιδέψτε με το ποντίκι. Θα διαπιστώσετε ότι το enlefkotv.com είναι το περιοδικό που άνοιξε καινούριους δρόμους στην ενημέρωση του ταξιδιώτη.